Στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε σε πολύ λίγο την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου και περιφερειακή σύμβουλο, για να μας πει τις πρώτες εκτιμήσεις από την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως είπαμε ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Είναι εκεί και μας ενημερώνει αμέσως. Καλησπέρα, κυρία Χαραλαμπίδου. Μ' ακούει, κυρία Χαραλαμπίδου? Κυρία Χαραλαμπίδου, με ακούτε? Δεν μας ακούει η κυρία Χαραλαμπίδου. Θα κάνουμε μία προσπάθεια να την έχουμε. Μας ακούτε, κυρία Χαραλαμπίδου? Ναι, πολύ καθαρά. Πολύ ωραία. Σας ακούμε τώρα κι εμείς. Μόλις ολοκληρώθηκε λοιπόν η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μ' αφήσετε να πάρω ούτε ένα λεπτό αναπνοή. Ωραία λοιπόν. Σας ακούμε, κυρία Χαραλαμπίδου. Ναι. Πώς ακούσατε τον Πρόεδρο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σήμερα ο Πρόεδρός μας απάντησε με επιχειρήματα και με μεγάλη πιστικότητα στο μεγάλο ερώτημα, το πού θα βρούμε τα λεφτά για να εφαρμόσουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσίασε τις άμεσες προτάσεις τεσσάρων μεγάλων αξώνων του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, της εργασίας, της πραγματικής οικονομίας, αλλά και την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Και παρουσιάζοντας αυτές τις προτάσεις, απάντησε με στοιχεία και με επιχειρήματα στο πού θα βρούμε τα χρήματα για όλα αυτά. Νομίζω ότι έπεισε και τον πιο δύσπιστο για την ορθότητα των προτάσεων που έχουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ, ότι η σημερινή ομιλία είναι σοβαρή, θα δημιουργήσει σοβαρές πολιτικές εξελίξεις και ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου θα καταρρεύσει. Βεβαίως παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία, συνολικού κόστους, όπως είπε, 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και 3 για τον πρώτο χρόνο και 2 για τον επόμενο. Ακριβώς. Και ναι. Πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας. Επίσης ανακοίνωσε και θέσεις εργασίας. 300.000 θέσεις εργασίας, επαναφορά του τόπου του γένων για όλους όσους, για τους συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη μέχρι 700 ευρώ, πανίδρυση, επανασύσταση του οργανισμού εργατικής εστίας και εργατικής κατοικίας, που ήταν μια δέσμευση που είχαμε αναλάβει από τις πρώτες μέρες που πήραμε τη θέση μας ως αντιπρόεδρος, καταθέσαμε τη ειδική πρόταση νόμου για την επαναφορά, την επανασύσταση των δύο οργανισμών, όπως επίσης και την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Και μια σειρά άλλα μέτρα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της εργατικής κρίσης. Κυρία Χαραλαμπίδου, το ζητούμενο ήταν, βεβαίως το είπατε και εσείς στην αρχή, ότι πώς το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, εάν θα πει πού θα βρεθούν τα χρήματα. Μα είπε με πιστικότητα και με επιχειρήματα πού θα βρούμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Νομίζω ότι συνολικά ήταν από τις καλύτερες ομιλίες. Δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Το σύνολο της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Ότι αυτή η ομιλία θα δημιουργήσει σοβαρές πολιτικές εξελίξεις και θα έχουμε εκλογές. Και θα φύγει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, η μνημονιακή κυβέρνηση που έχει οδηγήσει την κοινωνία σε πλήρη κατάρρευση. Μάλιστα. Κυρία Χαραλαμπίδου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά και μπορούμε να τα ξαναπούμε και αύριο, αν θέλετε, και στη συνέντευξη. Βεβαίως, αφού ακούσουμε και τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Γεια σας. Ναι.